διαμαρτυρίας στο ΝΟΣΕ, στην αφετηρία των λεωφορείων. Όχι απλώς το δεκάρι με το οποίο προσπαθούσαμε να φτάσουμε εδώ άργησε 25 λεπτά, αλλά απέναντι στη διαμαρτυρία μας καλέσανε την αστυνομία, η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Δεν μας άφησαν να αναρτήσουμε το πανό μας, να μοιράσουμε τις προκηρύξεις μας. Αυτή είναι η περίφημη συγγνώμη του Πρόεδρου του ΟΑΣΤ για την άθλια κατάσταση με τη συγκοινωνία. Όχι απλά μετακινούμαστε σε αυτή την απελπιστική και απάνθρωπη κατάσταση, όχι απλά δεν ακούνε τόσο καιρό τα αιτήματά μας, τα αυτονόητα, να φέρουν άμεσα νέα λεωφορεία και να αυξηθούν τα δρομολόγια, αλλά μας παίρνουν και την αστυνομία και στέλνουν το μήνυμα ότι όποιος διαμαρτύρεται, όποιος φωνάζει, θα έρχεται αντιμέτωπος με την αστυνομία και τις δυνάμεις καταστολής. Αυτό το μήνυμα έστειλε η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Καταγγέλουμε το περιστατικό, απαιτούμε να έρθουν τώρα νέα λεωφορεία, απαιτούμε να έχουμε φτηνή, ανθρώπινη, ασφαλή μετακίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σταματήσει το ξεπούλημα του οργανισμού στα κτέλη. Λαϊκό δικαίωμα, η συγκοινωνία, φτάνει πια, η ταλαιπωρία. Λαϊκό δικαίωμα, η συγκοινωνία. Είχαμε και ένα πιο ωραίο πανό, εκεί δεν το πήραμε. Λαϊκό δικαίωμα, η συγκοινωνία, φτάνει πια η ταλαιπωρία.